Στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Όστρια παρουσιάζεται σήμερα το νέο βιβλίο από την τριλογία της συγγραφέως Μέρις Βούλγαρη, «Το Μεγάλο Ταξίδι». Θα ήθελα πριν προχωρήσουμε στο πρόγραμμά μας να ευχαριστήσω τον εκδότη μας, τον κύριο Γιάννη Κοτσαυτόπουλο, για τη στήριξη και την βοήθεια που μας παρέχει. Έχουμε κοντά μας την συγγραφέα, την κυρία Μέρη Βούλγαρη. Πού είμαστε εδώ για την παρουσίαση του βιβλίου της? Τι κάνετε? Καλά, είμαι Αλβίδα, να είσαι καλά. Σήμερα μας δώσατε μαθήματα αγάπης, όπως είναι και το ένα από τα τρία βιβλία από την τριλογία σας. Μιλήστε μας τι θα πει για εσάς, τι είναι για εσάς τα μαθήματα αγάπης. Είναι ό,τι εισπράττουμε στη ζωή μας από την ώρα που γεννιόμαστε. Και γι' αυτό είπαμε, ο τίτλος είναι στα εισαγωγικά. Έχει εισαγωγικά. Τι θεωρείτε ότι είναι σημαντικό σήμερα για να... Τι μαθήματα αγάπης μάλλον πρέπει να παίρνουμε σήμερα, στη σύγχρονη πραγματικότητα? Να εκτιμούμε όλα όσα δεν αγοράζονται. Mm-hmm. Αυτά έχουν αξία μόνο. Τι δεν αγοράζετε λοιπόν? Τα πιο σημαντικά. Υγεία, αγάπη, χαρά, ευτυχία, η ελπίδα. Mm-hmm. Ακόμα και ελπίδα. Έχετε κάνει μια τριλογία. Είναι τα μαθήματα αγάπης, η Λαϊλασία και το Μεγάλο Ταξίδι. Είναι τρία βιβλία σε ένα και τι διαφορετικό έχουν μεταξύ τους που ενώνονται? Το πρώτο είναι, ας το πούμε, το ξεκίνημα μιας ζωής. Το δεύτερο είναι η τιμωρία για όσα κάνουμε. Και το τρίτο είναι το αποκορύφωμα της ζωής. Αλλά στην ουσία έχει ελπίδα πολύ. Και πιστεύω ότι όποιος το διαβάσει κάτι θα μάθει. Δεν θα σας πω δύο λόγια, γιατί σας κουράσαμε αρκετά. Δυνατά. Μόνο να σας ευχαριστήσω όλους θέλω, από καρδιάς, που είσαστε εδώ μαζί μου. Και για την αγάπη σας. Και τώρα μπορούμε να σας κεράσουμε. Ευχαριστώ για όλα. Κοινώνησα επίσης κατηδίαν όταν με βοήθησε να γράψω ένα άρθρο το οποίο δημοσιεύτηκε στο εφόρμα θέμα ο Αριστοτέλης ως θεμελιωτής της οικονομικής επιστήμης. Παρότι ήταν δύσκολο, έβλεπα ότι κάπου η κριτική της σκέψης με διόρθωσε και είπα ότι η Μέρη πράγματι έχει πολύ καλό μέλλον. Εκτός από αρθρογράφος, έχω και ένα πλεονέκτημα. Είμαι κάτοικος εδώ και 5 χρόνια αυτής της περίφημης γειτονιάς που λέγεται Εξάρχη. Ως εκ τούτου, θεωρώ ότι πέρα από τη σημαντικότητα με την παρουσίαση του βιβλίου της κυρίας Βούλγαρη, είναι τόλμημα αυτό που η εκδόση Όστρια και ο κύριος Γιάννης Κοτσαυτόπουλος. Από το βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Όστρια και την παρουσίαση της συγγραφέως Μέρης Βούλγαρη για το nstv.gr, Ελπίδα Μιναδάκη.